Κάτσε στο Στέφανο Δημητριάδη, τον κολυβητή. Ομαδική έχω δει να κάνετε, είναι και αρκετά. Ελπίζω να γίνουν πολύ περισσότεροι. Θα γίνουν. Έτσι μέχρι το καλοκαίρι. Ο Στέφανος Δημητριάδης, ο οποίος είναι ο πρώτος Έλληνας κολυβητής. Που πήρε την πρόκριση στο Ρίο. Το συναντήσαμε στο κολυβητήριο της Καλυθέας όπου προετοιμάζεται. Έχει υψηλές βλέψεις για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο. Άλλωστε είχε μετάσχει και στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου. Είχε μια ατυχία εκεί. Όμως καλύτερα να δούμε το βίντεο, να δούμε τι μας είπε, γιατί πραγματικά είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που μας είπε. Στέφανε, οι πληροφορίες μου λένε ότι είσαι στην πισίνα μέσα από 5 χρονών, αληθεύει? Ουσιαστικά μπήκα στο κολυμπικό κομμάτι 7-8 ετών να μάθω να κολυμπάω, αλλά από πολύ μικρός, από 4 ήμουνα στις πισίνες και τσαλαβωτούσα και γενικότερα μου άρεσε πολύ το υγροστοιχείο, οπότε θα έλεγα από πολύ μικρή ηλικία προσπαθώ να κολυμπήσω. Και πιο συστηματικά πιο μεγάλες από 7-8 ετών. Στέφανε, τι ήταν αυτό που σε κράτησε να μείνεις στην κολύμβηση? Η αλήθεια είναι πως αρχικά ήθελα να πάω μπάσκετ, αλλά συνεχίζοντας το κολύμβη και βλέποντας πόσο πολλά μου προσφέρει γενικά η κολύμβηση, είναι αυτό που με κράτησε. Έτσι, η δυσκολία του αθλήματος και οι απαιτήσεις δίνουν μια ωραία μορφιά στο άθλημα αυτό. Και πιστεύω πως η αποφάση μου τελικά να μην φύγω από το κολύμβι ήταν πολύ σωστή. Και χαίρομαι που είμαι ακόμα εδώ πέρα, σε αυτήν την ηλικία και κολυμπάω ακόμα και σε αυτό το επίπεδο. Ποια είναι τα πρόσωπα που έχουν παίξει καθοριστικό ρόλο σε αυτά τα χρόνια που είσαι κολυμβητής? Η οικογένειά μου ήταν αυτή που με βοήθησε και οικονομικά και ψυχολογικά στο να μπορώ να συνεχίσω για να ανταπεξέλθω στις δυσκολίες που είχαν προκύψει. Οπότε το οφείλω κυρίως σε αυτούς. Πριν από 1,5 χρόνο έγινες ο πρώτος Έλληνας κολυμβητής που πήρε την πρόκριση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο. Δεύτερη Ολυμπιακή για σένα. Υπάρχει ικανοποίηση, υπάρχει όμως και μεγάλη ευθύνη, έτσι δεν είναι? Σίγουρα. Υπάρχει πολύ μεγάλη ικανοποίηση. Το να καταφέρει ένας αθλητής να πάει 2 συνεχόμενες Ολυμπιάδες είναι μεγάλο επιτεύγμα. Πόσο μάλλον ακόμα μεγαλύτερο όταν μπορέσει και καταφέρει να κάνει μια πολύ σημαντική επιτυχία. Και εκεί στοχεύω κι εγώ, ώστε να μπορέσω να μπω τουλάχιστον σε μια οκτάδα, που πλέον η κολύμβηση είναι πολύ μεγάλο επίτευγμα με τα σημερινά δεδομένα, καθώς ο συναγωνισμός είναι πολύ μεγάλος. Γι' αυτό κάνω το καλύτερο μπορώ και με τις προπονήσεις μου, να βάλω το καλύτερο μου εαυτό και να μπορέσω να πετύχω αυτό το πολύ, πολύ σημαντικό στόχο. Στο Λονδίνο ήταν η πρώτη σου συμμετοχή σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Δεν κατάφερες να μπεις στα ημιτελικά. Τώρα πας στο Ρίο με μια εμπειρία περισσότερη. Αυτό θα μετρήσει, πιστεύεις, στο να πετύχεις αυτό το στόχο που μόλις είπες? Στο Λονδίνο, καταρχάς, είχα κάποιες ατυχίες. Είχα πρόβλημα με το γόνατό μου, όπου μετά το Λονδίνο χειρίστηκα και αυτό με δυσκολεύει να κάνω προπονήσεις. Τώρα, μετά από 4 χρόνια ουσιαστικά και με την εμπειρία των ετών που έχω συμμετάσχει σε αγώνες και σε ευρωπαϊκά και παγκόσμιο πέρυσι το καλοκαίρι, θεωρώ πως έχω πιο πολλά εφόδια, είμαι πιο καλά προπονημένος, σίγουρα πιο έτοιμος να πλησιάσω το στόχο μου και πιστεύω πως αν υπάρχει υγεία και έρθουν όλα καλά θα επιτευχθεί. Ταυτόχρονα σχεδόν με την πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο, κατάφερε να πας και το πτυχίο σου στη διατροφολογία. Ήταν κάτι που γίνανε σχεδόν με διαφορά μιας εβδομάδας, αν δεν απατώμε. Πόσο δύσκολο ήταν να το πετύχεις αυτό, γιατί δεν είναι και τόσο συνηθισμένο φαινόμενο? Η αλήθεια είναι ότι είχα πάρα πολύ άγχος για να μπορέσω να πετύχω και τα δύο ταυτόχρονα. Ήταν και σε πολύ κοντινό διάστημα, όπως είπατε, μια εβδομάδα. Οπότε ήμουν πάρα πολύ πεσμένος. Τελικά φάνηκε ότι πάνω στην πίεση πολλές φορές αποδίδουμε πολύ καλύτερα. Οπότε όταν είμαστε χαλαροί, αυτό κατάλαβα και ότι το άγχος τελικότερα γενικά δεν βοηθάει, οπότε πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα πιο ψύχραμα. Αυτό προσπάθησα να τα κάνω και εγώ, να τα δω ψύχραμα, να τα δω πιο σωστά και να μπορέσω να είμαι αποτελεσματικός και στα δύο για να πετύχω. Άρα να φανταστώ ότι θα ακολουθήσεις το επάγγελμα του διατροφολόγου, έτσι? Ναι, αυτός είναι ο στόχος μου. Όταν μπορέσω και τελικά έχω το χρόνο να ασχοληθώ με το επάγγελμα, καθώς είναι ένα επάγγελμα απαιτητικό και αυτό με τη σειρά του. Θέλει συνεχές διαβάσμα, συνεχή ενημέρωση. Οπότε όταν θα είμαι έτοιμος να αφιερώσω το χρόνο μου στο επάγγελμά μου, θα θέλω να το δώσω 100%, να είμαι εκεί πέρα
Βλέπω ένα τατουάζ στο στήθος. Το έχεις χτυπήσει πριν από το Λονδίνο, το χτύπησες μετά, το χτύπησες λίγο πριν από λίγες μέρες για το Ρίο. Το έχω κάνει το 2012, μόλις γύρισα από το Λονδίνο, αφού τελείωσε η Ελλάδα τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ουσιαστικά είναι το μόνο τατουάζ που θα ήθελα να έχω πάνω μου, καθώς συμβολίζει κάτι πολύ σημαντικό για μας. Και πραγματικά πολλές φορές όταν αισθάνομαι κουρασμένος, αδύναμος ή έχω λιγότερη όρεξη για προπόνηση, το βλέπω και νιώθω ότι τον παλμό μου ουσιαστικά της Ολυμπιάδας πάνω μου. Και αυτό είναι κάτι που μου δίνει κουράγιο, μου δίνει κίνητρο στο να κάνω καλύτερη προπόνηση, να είμαι πιο καλός, πιο γρήγορος, πιο αποφασιστικός. Έτσι ώστε να έχω όλα αυτά τα εφόδια για να μπορέσω να πετύχω το στόχο μου στην Ολυμπιάδα. Είναι ένα πολύ συνειδητοποιημένο παιδί. Δεύτερος Ολυμπιακοί Αγώνες μετράνε πάρα πολύ. Μετράει πάρα πολύ ότι έχει την πρώτη εμπειρία, δεν πάει δηλαδή και θα φάει την ψυχρονουσία. Σωστό. Αλλά να δούμε τι είπε και ο προπονητής του, ο Τάσος Καράμπελας, ο οποίος ξεκαθάριζε ακόμη πιο πολύ τα πράγματα. Έτσι. Κύριε Καράμπελα, θα ήθελα να μου σκιαγραφίσετε λίγο τον Στέφανο Δημητριάδη. Στέφανο Δημητριάδης αρχικά είναι ένα πάρα πολύ καλό παιδί. Από εκεί πέρα, σαν αθλητής, η λέξη πειθαρχία και στρατιώτης είναι η λέξη που το χαρακτηρίζουν. Έχω άψογη συνεργασία μαζί του, δεν έχω κανένα παράπονο από αυτόν και η συνεργασία μας τα τελευταία δύο χρόνια που έχουμε ξεκινήσει πάει μια χαρά. Ποια είναι αυτά τα προτερήματα που τον χαρακτηρίζουν, κύριος μου, βέβαια μιλάω σαν αθλητής. Είναι συνειδητοποιημένος και ξέρει ακριβώς τι θέλει να κάνει. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό του. Δεν έχει κάποια σοβαρά μειονεκτήματα όπως όλοι οι αθλητές. Λίγο όταν τον πιέσουμε παραπάνω, μπορεί λίγο να γκρινιάξει, αλλά κατά τα άλλα δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Είναι μια δύσκολη χρονιά φέτος και μια χρονιά με πολύ ψηλούς στόχους σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Πώς λειτουργεί η προετοιμασία και πού θέλετε να φτάσετε εσείς? Η προετοιμασία μας έχει ξεκινήσει από πέρυσι. Καταφέραμε, πιάσαμε πολύ νωρίς το όνειρο για τη συμμετοχή μας στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Από εκεί και πέρα μεσολαβεί το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που είναι το Μάιο, που ευελπιστούμε για κάποιο μετάλλιο σε αυτούς τους αγώνες και η κορύφωσή μας θα γίνει το καλοκαίρι στην Ολυμπιάδα με τη συμμετοχή μας σε ένα τελικό. Το ταβάνι του Στέφανου, ποιο είναι σύμφωνα με τον προπονητή του? Έχει πολλά περιθώρια βελτίωσης και περιμένουμε πάρα πολλά από αυτό. Τελικό Ολυμπιάδα και μετάλλιο στην Ευρώπη. Θεωρείτε ότι μπορεί να φέρει αυτό που κανένας Έλληνας κολυμπητής δεν έχει φέρει μέχρι στιγμής στην Ελλάδα? Έχει τη δυνατότητα, το πιστεύω αυτό. Από εκεί και πέρα, εσείς τι θα θέλατε να του πείτε σαν ένα μήνυμα, βλέποντας την κάμερα, τι θα θέλατε να πείτε στο Στέφανο? Να συνεχίσει να είναι σωστός όπως είναι, να δείξει περισσότερη θέληση, να κάνει λίγο υπομονή και όλα θα πάνε καλά. Οι κόποι του θα δικαιωθούν. Αυτός λοιπόν ήταν ο Στέφανος Δημητριάδης και ο προπονητής του Τάσος Καράμπελας. Είναι ένα παιδί που περιμένουμε αρκετά πράγματα. Είναι δύσκολο το κολλήγιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Πω, δεν υπάρχει. Πολύ δύσκολο και πολύ ωραίο όμως. Είπες ότι αν δεν έκανες το βίντεο, επιτρέπετε να το πω, αν δεν έκανες κολλήγιο, θα έκανες κολλήγιο.